Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Κυριακάτικο πρωινό σήμερα και ξέρετε δεν θέλω να λείπει το Mostly Unboxing από το Κυριακάτικο πρωινό καφεδάκι σας. Το οποίο Κυριακάτικο πρωινό θα είναι πάρα πολύ special και θα σας το φτιάξουμε μαζί με το smartshare.gr. Μιας και πρόκειται για ένα διπλό giveaway, θα δοθούν δώρο αυτά τα δύο κουτιά, το Secret Box και το Secret Box 2. Θα μιλήσουμε αμέσως τι πρόκειται περί του smartshare.gr και για αυτά τα δύο κουτιά. Να πούμε ότι το smartshare.gr είναι ένα νέο γκι κατάστημα, ας πούμε, και e-shop εννοείται, το οποίο έχει μεγάλη ποικιλία σε μπλούζες, αφίσες, σκούπες, φούτερ, ξέρω εγώ, ή ό,τι άλλο μπορείς να βάλεις στάμπα ή να το φτιάξεις εσύ, διότι είναι προϊόντα τα οποία τα φτιάχνουν τα παιδιά του smartshare.gr με δικά του σχέδια και έχει και πάρα πολύ ωραία ποιότητα. Δηλαδή και λίγο οι κούπες τους που είδα και οι μπλούζες είναι πάρα πολύ όμορφα και πολύ καλά φτιαγμένες. Να πούμε ότι τώρα τι παίζει με αυτά τα δύο κουτιά. Έχουμε δύο εκδόσεις, το απλώς το κανονικό Secret Box και το Secret Box 2, το οποίο είναι και η πιο light, πιο οικονομική του έκδοση, ας πούμε. Το πρώτο Secret Box, το οποίο έχει και τα πιο πολλά αντικείμενα και τα πιο μεγάλες αξίες, εννοείται, είναι στα 38,99. Αν και να πούμε ότι το smartshare.gr μας έδωσε και κουπόνι για την ομάδα των συλλεκτών των Funko Pop που έχω φτιάξει για το Facebook. Θα μπει και εκεί το κουπόνι, μιλάμε για 10%. Εδώ μιλάμε, αν θυμάμαι καλά, στα 38,99. Οπότε με το κουπόνι πες να πάει κάπου μείον 10%, 34-35. Περίπου εκεί. Και αυτό εδώ το πιο, η πιο light έκδοσή του στα 20,99 και αυτό μείον 10%, να πούμε ότι θα πάει κάπου στα 18-19 ευρώ. Περίπου εκεί θα κυμαίνονται τιμές τους. Να πούμε ότι αυτά τα δύο, όπως είπα, θα πάνε δώρο. Εντάξει, ο πρώτος νικητής θα πάρει το μεγάλο κουτί και ο δεύτερος το λίγο πιο μικρό. Μπορούμε να τα ανοίξουμε. Αυτά δεν έχει να κάνει με κάποια συνδρομή ή κάτι τέτοιο. Πρόκειται για ένα secret box το οποίο είναι θεματικό, εννοείται, και μπορούμε να γράψουμε και εμείς κάτω στα σχόλια, παρόλο πρόκειται για ένα secret box. Γράφουμε κάτω στα σχόλια εμείς πριν κάνουμε την παραγγελία, ας πούμε. Μπορούμε να γράψουμε μια θεματολογία που μας αρέσει ή και πολλές θεματολογίες, αρκεί να βάλουμε τη λέξη συνδυασμός. Δηλαδή να γράψεις Marvel, Star Wars, Game of Thrones, Harry Potter ή δεν ξέρω και εγώ τι ενδιαφέρει, να γράψεις τη λέξη συνδυασμός και να υπάρχει μέσα ένα κουτί συνδυασμός από ό,τι αντικείμενα έχει μέσα από όλες τις θεματολογίες που έχει ζητήσει. Δηλαδή μια κούπα να είναι, ας πούμε, Harry Potter, το ποπάκι να είναι Star Wars, η μπλούζα να είναι, ξέρω εγώ, Marvel και ούτω καθεξής. Αυτά, πάμε αμέσως να πούμε μέσα. Να πούμε ότι ας ανοίξουμε πρώτα, ας πάμε, ξέρω, ναι, πρώτα το Smartbox και μετά το Smartbox 2. Μιας και μας έχει και το νούμερο, για να δούμε και τι έχει μέσα, έτσι πώς είναι το φτιάξιμο. Τώρα δεν θέλω να τα χαλάσω, επειδή θα πάει σε κάποιον από εσάς, δεν θέλω να τα σκίσω ιδιαίτερα. Ναι, εντάξει, τα άνοιξα, είχαμε μικρό τραυματισμούς, ας πούμε, αλλά δεν πειράζει, πολύ μικρό το κακό, γιατί θέλω και εσείς να το παραλάβετε έτσι όπως ήρθε, σε πολύ καλή κατάσταση. Ωραία, ναι. Και το πιο βασικό που ξέχασα να πω είναι ότι εδώ μιλάμε, το hype είναι πολύ μεγάλο και στα δύο κουτιά, γιατί οι θεματολογίες του είναι Avengers Infinity War, μιας και τώρα παίζει ο κινηματογράφος. Ας ξεκινήσουμε με το αφισάκι μας. Να πούμε ότι αυτό το κουτί κάνει 4 με 7 ημέρες από την ώρα που το παραγγέλλεται. Αυτό που έλεγα πιο πριν, ότι δεν χρειάζεται κάποια συνδρομή ή κάτι τέτοιο. Ω, τι λες τώρα. Όλοι αφήσαμε τον Θάνος, τους εκδικητές, φύλακες του Γαλαξία, τους ακόλουθους του Θάνου. Και γενικά εδώ όλο το team και από καλούς και από κακούς. Μια πάρα πολύ γαμάτη, ένα πάρα πολύ ωραίο αφισάκι. Και αυτό που σας έλεγα για πόσο γαμάτη ποιότητα πρόκειται, πρόκειται για καλό χαρτί και πάρα πολύ ωραία εκτύπωση. Πάρα πολύ ωραίο αφισάκι. Αυτό, όπως είπαμε, είναι η μεγάλη έκδοση του κουτιού, το οποίο είναι στα 38,99. Εντάξει, μείον το 10% για όσους είναι στην ομάδα των συλλεκτών. Το κουπονάκι που έχουμε θα βγει κάπου στα 35, περίπου εκεί. Η κουπίτσα, η οποία κουπίτσα, ω, τι λες τώρα. Ναι, και αυτό που λέγαμε περί καλής στάμπας, δεν φαίνεται καθόλου, δεν φαίνεται, ξέρεις, καν ότι είναι ανάγλυφο ότι είναι στάμπα. Έχουμε εδώ τον Thanos με το Infinity Gauntlet, πάρα πολύ ωραίο, με όλα τα πετράδια πάνω. Τι λες τώρα, πάρα πολύ γαμάτη κουπίτσα. Και αυτό το σχέδιο, όπως είπα, είναι ειδική κούπα φτιαγμένη από το smartshare.gr. Και οι μπλούζες που θα δούμε και η αφίσα που είδαμε, εννοείται, είναι φτιαγμένες από εκεί. Μια πάρα πολύ ωραία κούπα και με πάρα πολύ ωραία στάμπα, η οποία δεν φαίνεται, δεν νιώθεις, ας πούμε, ότι είναι στάμπα, σαν να είναι ένα με την κούπα. Πάρα πολύ όμορφη. Αυτό θα το βάλουμε εδώ να γυρνάει όσο μπορούμε τουλάχιστον, για να δούμε και τα υπόλοιπα. Θα πάμε στο τέλος το ποπάκι, ας δούμε και την μπλούζα, η οποία μπλούζα φαίνεται και αυτή πάρα πολύ ωραία, με πολύ γαμάτη ποιότητα στάμπα. Πάρα πολύ καλό αυτό. Ω, ναι, ρε φίλε, εδώ είναι ο Θάνος. Εντάξει. Λέει Ερθάνο και μας γράφει η Titan από κάτω. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία στάμπα. Έτσι το πρόσωπο του Θάνος, ας πούμε, και γράφει Titan.
Πάρα πολύ ωραία στάμπα. Και πολύ ωραία ιδέα, πολύ ωραίο σχέδιο και πάρα πολύ γαμάτη ποιότητα, έτσι. Πάρα πολύ όμορφη μπλουζίτσα αυτή. Να πω ότι ο πρώτος νικητής θα έχει αυτό. Τώρα η μπλουζα είναι large. Εντάξει. Λοιπόν, και πάμε στο ποπάκι. Το οποίο ποπάκι είναι, ρε φίλε, είναι ο Κρουθάκος. Μιλάμε για το Pop Marvel νούμερο 293. Πάρα πολύ ωραίο. Από τη σειρά Avengers Infinity War. Από τα τελευταία ποπάκια της Marvel που έχουν κυκλοφορήσει. Εδώ έχουμε και Hulkbuster. Εντάξει, τα θέλω, ξέρετε, κλασικά όλη αυτή τη σειρά και το Hulkbuster εννοείται. Αν και όσο το έχω δει δεν μ' άρεσε ιδιαίτερα. Δηλαδή προτιμώ το παλιό. Να πούμε ναι. Εντάξει, όταν ανοίγουμε προσεκτικά για να μην το σκίσουμε, βλέπουμε ποια γωνία ανοίγει πιο εύκολα και την ανοίγουμε κάπως έτσι για να μην έχουμε κάποιο τσαλάκο μας στο κουτί. Για όσους τουλάχιστον κρατάμε τα ποπάκια στο κουτί τους. Ναι ρε φίλο, ο Κρουθάκος είναι πανέμο. Α, και μέσα έχει background. Ναι ρε φίλο, όπως αυτό που κάνανε στα Star Wars ποπάκια και σε αυτά, μέσα έχουμε το Alpha των Avengers. Πάρα πολύ ωραίο. Ωραίο, τα Star Wars κατά βάση έχουν πίσω background, όχι κάτι ιδιαίτερο, αλλά έχουν έτσι ένα μικρό αυτό, ένα μικρό έτσι καρτελάκι, όπως έχει και εδώ ο Κρουθάκος, πάρα πολύ ωραίος. Με το όπλο, έτοιμος να πολεμήσει. Και είναι ο πιο teenage Groot, ας πούμε, γιατί δεν πρόλαβε να μεγαλώσει μετά από το σκηνικό που είχε γίνει στους φύλακες του Γαλαξία 1 και τους φύλακες του Γαλαξία 2. Εντάξει, τώρα στην ταινία λογικά θα είναι λίγο πιο μεγάλο σε σχέση με τους φύλακες του Γαλαξία 2 από όσο τον είδαμε εκεί προς το τέλος. Πάρα πολύ γαμάτος και μιας και μιλάμε για πολύ καινούργια ποπάκια, κοιτάξτε πόσο ωραία λεπτομέρεια έχει. Τι λες τώρα, πάρα πολύ όμορφος. Εννοείται ότι είναι Bobblehead γιατί μιλάμε για ένα ποπάκι της Marvel. Πάρα πολύ ωραίος. Και έχουμε κάτι άλλο, όχι αυτά όπως είπαμε στο πρώτο. Α, αυτός, ναι, με το στήριγμα του λογικά θα έχει ένα θέμα γιατί και τα πόδια του είναι λίγο ιδιαίτερα, όσο κάνει Bobble ειδικά. Ναι, αυτός με το στήριγμα του έχει θέμα, μήπως έχει βάση. Όχι, βάση δεν έχει. Ναι, με τα λίγα, με τα πολλά στηρίχτηκε, αλλά εδώ νομίζω θα έχουμε κάποια θεματάκια τουλάχιστον εμάς. Εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα που τα έχουμε εντός κουκκιού τα παπάκια, αλλά όσοι τα έχουν εκτός, αρκετά παπάκια έχουν αυτό το θέμα. Ειδικά τα πιο πρόσφατα παπάκια που πλέον έχει αλλάξει το στήσιμο τους. Είναι πιο πολύ, πλέον έχει πάει πιο πολύ σαν φιγούρα, δεν έχει την κλασική στάση, τη χαζή στάση που είχαν τα κλασικά Funko Pop. Οπότε εδώ με τα πόδια τους θα έχουμε κανένα θεματάκι, συνήθως όσο πιο καινούργια γίνονται. Τόσο πιο πολλά, πάρα πολύ ωραία. Αυτό όπως είπαμε είναι η πιο τουμπανή έκδοσή του. Στα 38,99 όλα αυτά τα αντικείμενα. Έχουμε μπλούζα, pop, κούπα και αφίσα. Και πάμε να δούμε και το πιο μικρό κουτί. Το Smart Box, το Secret Box μάλλον 2 όπως μας το λέει εδώ. Έχουμε και το 2 μπροστά. Από το smartshare.gr. Και πώς μας λέει, έξυπνες ιδέες με προσωπικότητα. Πάρα πολύ ωραία. Άνοιξε και το Secret Box 2, το η δεύτερη έκδοση του και η πιο light έκδοση του όπως είπαμε. Ναι, φάνηκε και εδώ, οπότε θα ξεχωρίσουμε λίγο αυτά γιατί όπως είπαμε ο πρώτος νικητής θα παραλάβει την πιο μεγάλη έκδοση του Secret Box. Κάπως έτσι, να το στηρίξω και αυτόν λίγο τώρα να στηριχθεί ο καημένος ο Κρουθάκος. Ναι, κάπως έτσι νομίζω στηρίχθηκε. Η πρώτη έκδοση όπως είπαμε είναι αυτή εδώ που έχουμε κούπα, μπλούζα, αφισάκι και ποπάκι και πάμε στην πιο light έκδοση του κουτιού η οποία ας ξεκινήσουμε και εδώ με το αφισάκι. Α ναι, βασικά αυτό που ξέρασα να πω είναι ότι κάποια κουτιά έχουν πιθανότητες να τύχουν licensed κούπα, αν και εγώ θα προτιμούσα αυτές που φτιάχνουν τα παιδιά γιατί είναι δική τους δουλειά, τις licensed κούπες βρίσκεις ανά πάσα στιγμή παντού, γιατί όχι. Ω, και αυτή πάρα πολύ ωραία αφίσα, τι λες τώρα, και αυτό δικό του σχέδιο. Πάρα πολύ όμορφη και αυτή. Έχουμε και εδώ αρκετούς. Στην άλλη νομίζω είχαμε λίγο περισσότερους. Εδώ έχουμε πιο κλασικούς Falcon. Βλέπουμε Captain America, Doctor Strange. Πιο πάνω τους φύλακες του Γαλαξία, τον Thanos. Πάρα πολύ ωραίο αφισάκι και αυτό. Και λίγο πιο, λίγο πιο 80's ας πούμε το σχεδιασμό του. Πάρα πολύ ωραίος. Πιο κλασικός. Πάμε στα υπόλοιπα αντικείμενα. Ας την αφήσουμε αυτήν εδώ. Έχουμε μια κουπίτσα που όπως είπαμε αυτή είναι licensed κούπα. Από Marvel εννοείται και αυτή. Marvel Avengers, Mark Taza και τα σχετικά. Πάρα πολύ ωραία. Και στο κουτάκι της φαίνεται εδώ ότι είναι licensed. Εννοείται από την πρώτη ματιά ακόμα. Πάρα πολύ ωραία. Θα την ανοίξουμε όμως να την δούμε καλύτερα. Άρα αυτές που είναι λίγο πιο μικρές κουπίτσες. Τι λες τώρα. Πάρα πολύ ωραία κουπίτσα. Έχουμε εδώ, βλέπουμε Thor, Iron Man, Hulk, ποιος άλλος, Captain America, ναι, που φαίνονταν και από μπροστά μπροστά. Πάρα πολύ ωραίος και εδώ μας λέει, εντάξει κάτω μας λέει Avengers, Marvel και τα σχετικά.
Πάρα πολύ όμορφη κουπίτσα και αυτή. Και τι άλλο έχουμε στο πιο λαϊτάκι μας? Α, έχουμε και ένα pop keychain. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και είναι ο Iron Spider. Ναι, ο Spider-Man με τη νέα του στολή στο Avengers Infinity War. Πάρα πολύ ωραίο. Εδώ έχουμε ένα μπλοκάκι. Οπότε στην πιο οικονομική έκδοση του κουτιού έχουμε αυτά τα τρία αντικείμενα. Πάρα πολύ ωραία αντικείμενα και αυτά. Και όπως είπαμε, παίζουμε μπάλα με τις αιματολογίες. Εγώ, εμένα θα μου άρεσε αυτό, ας πούμε, να κάνω. Να βάλω οποιοδήποτε κουτί και να γράψω τρεις αιματολογίες, ας πούμε, για να έχω μια κούπα Star Wars, ένα pop keychain Marvel και μια φίσα Game of Thrones, ξέρω εγώ. Λέω τώρα εγώ τις αγαπημένες αιματολογίες. Και αυτό εννοείται ακόμα και αυτά που είναι τόσο μικρά είναι Bobblehead, γιατί μιλάμε για Marvel. Όπως έχουμε πει, μόνο τα Marvel και τα Star Wars είναι Bobblehead. Αυτό κουνιέται αρκετά τώρα έτσι. Κάπως έτσι για να δείτε και αυτός πόσο μικρούλης είναι και πόσο γαμάτη δουλειά έχει. Εντάξει, Φάνκο είσαι, εννοείται ότι Φάνκο έχει πάρα πολύ ωραία δουλειά, έχει φτιάξει πάρα πολύ δουλειά της μάλλον. Κοιτάξτε εδώ είναι τόσο μικρούλης, ακόμα και το λόγο του, η αράχνη που έχει στη στολή του, πόσο γαμάτη τυπωμένη είναι. Πάρα πολύ ωραίος και αυτός. Οπότε αυτά εδώ είναι τα δύο κουτάκια μας παιδιά. Να πούμε ότι κάτω στην περιγραφή του βίντεο εννοείται έχω link από το Smart Share που μπορείτε να μπείτε να δείτε όλα τα προϊόντα που έχει, γιατί το εκπτωτικό κουπόνι που έχουμε πρόκειται για όλα τα προϊόντα. Όπως είπα, μπείτε στην ομάδα των συλλεκτών, των Funko Pop συλλεκτών μάλλον που έχω φτιάξει στο Facebook. Έχω το link εννοείται από κάτω και του link του Smart Share που μπορείτε να δείτε ό,τι περιέχει μέσα αυτό το site. Συν αυτά τα κουτιά και πώς μπορείτε να παίξετε μπαλίτσα να παραγγείλετε κάποια από αυτά. Τώρα πάμε στα βασικά. Τι πρέπει να κάνετε για να συμμετέχετε σε αυτό το χορηγούμενο giveaway? Είναι και ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά του smartshare.gr για αυτό το giveaway. Να πούμε ότι εδώ θα. Τα κλασικά βήματα βασικά. Όσοι έχετε μείνει και σε προηγούμενα giveaway, θα τα ξέρετε τι παίζει. Θέλουμε ένα subscribe στο κανάλι του Mostly Unboxing στο YouTube. Εννοείται πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι. Μια κοινοποίηση τη συγκεκριμένη δημοσίευση που θα κάνω από τη σελίδα του Mostly Unboxing. Προσοχή, παιδιά, ό,τι κάνουμε, είτε τα tag, είτε τα σχόλια, είτε κοινοποίησει στη συγκεκριμένη δημοσίευση. Θα έχω το link από κάτω και αυτό στην περιγραφή εννοείται. Tag στα σχόλια έναν φίλο σα και ένα like στη σελίδα του smartshare.gr και από εδώ θα έχουμε link. Εννοείται και τάξη και τα σχετικά και ένα like στη σελίδα του Mostly Unboxing στο Facebook. Οπότε στο σύνολο έχουμε ένα subscribe για όσοι δεν έχουν κάνει, ένα like στη σελίδα του Mostly Unboxing, ένα like στη σελίδα του smartshare.gr, μια κοινοποίηση τη συγκεκριμένη δημοσίευση που θα βρείτε και ένα tag στα σχόλια έναν φίλο σας. Αυτά παιδάκια, εντάξει, τώρα μου διαφεύγει κανένα βήμα. Νομίζω όχι, αν και μπορεί να τα λέω λίγο μπερδεμένα, δείτε τα καλύτερα πώς τα γράφω με τη σειρά στην περιγραφή του βίντεο ή στην κοινοποίηση που θα κάνω. Αυτά νομίζω παιδάκια μου για σήμερα. Κόντεψα να ξεχάσω το πότε θα κλείσει αυτό το giveaway. Όχι την Παρασκευή που μας έρχεται, γιατί αυτή την Παρασκευή θα είμαι και εγώ. Βασικά όλη η εβδομάδα θα είμαι στη Θεσσαλονίκη για το Comic Con και γενικά για βολτίτσα, για pop hunting και τα σχετικά. Οπότε όχι αυτή την Παρασκευή. Την επόμενη Παρασκευή δεν θυμάμαι τώρα πόσο θα έχουμε την επόμενη Παρασκευή, θα το γράψω και αυτό κάτω. Θα γίνει κλήρωση live όπως έχουμε τα talk show, θα κάτσουμε να τα πούμε λιγάκι και τα σχετικά και θα βγουν οι δύο νικητές που θα κερδίσουν αυτά τα δύο πανέμορφα κουτιά. Τώρα νομίζω μπορούμε να κλείσουμε. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο κυριακάτικο πρωινό και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.